μια και ο Απόλλων, δηλαδή ο Κλεισθένης, μίλησε τόσο πιστικά διαστόματος πυθίας και προκειμένου να μην προκαλέσουν την οργή του Θεού, οι Σπαρτιάτες πίστηκαν τελικά με το πεσπές της πυθίας και από φίλοι των πυσιστρατηδών έγιναν εχθροί τους. Και όχι μόνο έγιναν εχθροί τους, αλλά έστειλαν και το βασιλιά τους κλεωμένοι στην Αθήνα, που μαζί με τους ανθρώπους του Κλεισθένη ανέτρεψαν τον Ιππία που παρά το ασφαλές ταμπούρωμά του μέσα στην Ακρόπολη, κατάφερε μεν να σώσει τον εαυτό του, αλλά όχι και την εξουσία. Και έτσι με τη βοήθεια του Θεού, τώρα ξέρουμε πώς βοηθούν οι θεοί τους ανθρώπους, η τυραννίδα έπεσε και οι αριστοκράτες πανηγύριζαν για τούτη την ιστορική πτώση. Μετά την πτώση του Ιππία, χάρη στο εφιέστατο τέχνασμα του Κλεισθένη, που θα ήταν άδικο αν τον χαρακτηρίζαμε κοινικό και αγύρτη, για μόνο το λόγο που ζήτησε και πήρε τη βοήθεια του Απόλλωνα, δεδομένου ότι όλος ο κόσμος κατέφευγε στο μαντίο των δελφών για ψιλουπίδημα, πόσο μάλλον για πηδήματα πολύ σοβαρά σαν αυτό του κλεισθένη. Μετά λοιπόν την πτώση του Ιππία και ενώ οι περισσότεροι αριστοκράτες γιόρταζαν, Κάποιοι άλλοι χοντροκέφαλοι αριστοκράτε, με επικεφαλή στον αριστοκράτη Ισαγόρα, που ούτε είχαν πάρει είδηση πω από χρόνια κάθονταν σε αναμένα κάρβουνα, συνομώτησαν κατά του εφιού κλεισθένη και επιχείρησαν να τον ξεκάνουν. Λοιπόν, ο εν λόγω εις αγόρας, που φαίνεται πως ήταν μεγάλο καθήκη, κατά το δίνεο ελληνικός λεγόμενον, επιχείρησε να επαναλάβει το τέχνασμα του κλεισθένη. Πήγε που λέτε στους Σπαρτιάτες και τους λέει πως ο Κλεισθένης ετοιμάζεται να γίνει τύρανος και προκειμένου να μην υποδουλωθεί και πάλι η Αθήνα και καταρρεύσει η Σπάρτη, σύμφωνα με το τρομερό δελφικό χρησμό, οι σπαρτιάτε έστειλαν και πάλι στην Αθήνα τον ταλέπορο βασιλιά Κλεωμένη ο Κλεισθένης μπροστά στο θανάσιμο κίνδυνο ήξερε καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει να τρομοκρατούν οι θεοί τους παρτιάτε και να τους κάνουν θηρία, πήρε δρόμο από την Αθήνα μαζί με την αριστοκρατική οικογένειά του και έτσι ο Ισαγόρας εξελέγει άρχον, σαν να λέμε πρωθυπουργό. Στην πραγματικότητα όμως ήταν χειρότερος και από τύρανος, παλιά ιστορία όπως βλέπετε. Με τις πολλές βρωμιές που έκανε, τούτος ο αχρίος κατάφερε τελικά να ξεσηκώσει εναντίον του τους πάντες, αριστοκράτες, εμπόρους, γεωργούς. Τελικά όλος ο κόσμος ζήτησε να έρθει πίσω ο κλεισθένης. Και αυτός γύρισε σαν σωτήρας. Και αποδείχτηκε πράγματι σωτήρας. Όχι όμως σαν κάποιους κάποιους που τους υποδέχονται με τα βαΐων και κλάδων για να πελεκίσουν μετά τους κλάδους και να φτιάξουν με αυτούς παλούκια. παλούκια. Μόλις ήρθε στην Αθήνα, ο Κλεισθένης έβαλε αμέσως μπροστά το μεγάλο σχέδιο να ευνουχίσει για πάντα τους πάντα επικίνδυνους, ακόμα και για τους εαυτούς τους, άριστο κράτες. Και τα κατάφερε με έναν τρόπο που τους άφησε όλους με το στόμα ανοιχτό. Και όσοι στην εποχή μας μπορούν και θαυμάζουν, το κρατούν ακόμα ανοιχτό. Να λοιπόν τι έκανε ο Κλεισθένης το έτος 508 π.Χ που γύρισε θριαμβευτή στην Αθήνα από την αυτοεξορία. Πρώτον, κατάργησε τις αρχές τέσσερις φυλές, στις οποίες συνοθούνταν οι Αθηναίοι, βάσκεμίνουν και μείνουν χωρίς γενάρχη. Καταργώντας ο Κλεισθένης τις τέσσερις φυλές, απάλαξε για πάντα την Αθήνα από τους καταφυλήν και εν ονόματι της φιλής, δρόντες, φατριαστές και δημαγωγούς. Δυστυχώς οι τέσσερις φυλές αποδείχτηκαν λερνέα ύδρα, τέσσερα κεφάλια έκοψε ο κλεισθένης, χίλια τέσσερα φύτρωσα στη θέση τους στις μέρες μας. Αν μας βλέπει από καμιά μεριά αυτός ο αρχαίος μας πρόγονος, σίγουρα θα λέει «για κοίτα ρε, φίλε μου τους σπόρους και εγώ που παιδευόμουν και παιδευόμουν και έπαιζα το κεφάλι μου κορώνα δεν του άφηνα αμανάτη τον Ισαγόρα. Στη θέση των παλιών τεσσάρων φυλών, ο Κλεισθένη δημιούργησε δέκα καινούριε, χωρίζοντα την Αττική σε γεωγραφικά διαμερίσματα. Τώρα πια ο Αθηναίος δεν έπαιρνε το όνομά του από τον γενάρχη τη φυλή, αλλά από τον τόπο τη κατοικία του. Για παράδειγμα, ο Κλεισθένη δεν λεγόταν πλέον Κλεισθένη ο Αλκμεονίδη, που σημαίνει γιο γόνο του Αλκμέωνα, αλλά Κλεισθένη ο Αθηναίος. Η κάθε καινούργια φυλή χωρίζονταν σε δήμου, δηλαδή σε οικιστικά συγκροτήματα, α πούμε, στα χωριά που υπήρχαν στην κάθε περιοχή. Δεύτερον, θέσπισε τον περίφημο περί εξωστρακισμού νόμο, ο εξωστρακισμό ήταν ένα είδο εξορία για του κάθε είδου ανεπιθυμίτου, κυρίω όμω του επικίνδυνου πολιτικού αντιπάλου του κλεισθένη, για του οποίου και θεσπίστηκε αρχικά ο νόμο, θα σκέφτηκε προφανώ ο ευφυή κλεισθένη, για καλό και για κακό. Α έχω το νου μου στου παντοειδεί εισαγόρε που κυκλοφορούν ανάμεσά μα. Όμω την απόφαση για μια τέτοια εξορία που διαρκούσε σταθερά για όλου και για όλε τι περιπτώσει 10 χρόνια στάνταρ. Δεν την έπαιρνε η αστυνομία καλή ώρα σαν τις μέρες μας και δεν ήταν ανάγκη να την προσυπογράψει κανένας παπακαριάς της εποχής. Ο κάθε Αθηναίος που νόμιζε πως ένας άλλος Αθηναίος έπρεπε να φύγει για δέκα χρόνια από την Αθήνα, χωρίς όμως να χάσει την περιουσία του ούτε την τιμή και την υπόλοιψή του, όπως τα λέγαμε σήμερα, έγραφε το όνομα του θύματός του σε ένα όστρακο, εξού και η λέξη εξωστρακισμός, που δεν ήταν παρά ένα θράβεσμα από σπασμένο πύλινο αγκείο. Και αν συγκεντρώνονταν 6.000 όστρακα με το ίδιο όνομα, ο όστρακογραμμένος έπρεπε να εξωστρακιστεί, δηλαδή να φύγει ήσυχα και χωρίς φασαρίες από την Αθήνα και να γυρίσει χωρίς προειδοποίηση ύστερα από 10 χρόνια ακριβώς, ούτε μια μέρα νωρίτερα. Ο Σταμαρά το έκανε αυτό, ε, που έμεινε 11 χρόνια νομίζω εκτό. Τελικά με τον παραπάνω άκρο δημοκρατικό και πολιτισμένο τρόπο τιμωρία, σε όλη τη διάρκεια τη Αθηναϊκής Δημοκρατία, που ήταν περίπου 50 χρόνια μόνο, διώχτηκαν από την Αθήνα μόλι 10 άνθρωποι. Και αυτό γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλο ο αριθμό 6.000 εκείνων που έπρεπε να αποφασίσουν για την εξορία σου. Στι 10 περιπτώσει εξωστρακισμού που σημειώνουν οι ιστορικοί, μόνο η μία ήταν καταφάνερα άδικη. Εκείνη που αφορούσε τον Αριστίδη, τον επιλεγόμενο δίκαιο. Πάντως όταν καίγεται και ένα χλωρό, κοντά σε 9 ξερά, η ζημιά δεν είναι και πολύ μεγάλη. Ο Αριστίδης το ήξερε αυτό και δεν γκρίνιαξε. Σημειώνουμε πως κατά το τέλος του 5ου αιώνα ο στρακισμό, δηλαδή η διοστράκων ψηφοφορία που μπορούσε να οδηγήσει σε εξωστρακισμό, δηλαδή σε δεκαετία εξόρια, ε, καταργήθηκε. Τρίτον, επανέφερε το θεσμό τη εκλογή διακλήρου, που σε μερικέ περιπτώσει ήταν πολύ παλιό, αλλά τον είχε καταργήσει εντελώ η τυρανίδα. Στην περίοδο τη πλήρου ακμή τη Αθηναϊκή Δημοκρατία, σχεδόν όλοι όσοι ασκούσαν καθιονδήποτε τρόπο εξουσία, σε οποιαδήποτε βαθμίδα, εκλέγονταν διακλήρου. Εδώ έχουμε τον πλήρη θρίαμβο τη έννοια τη δημοκρατία. Πρόκειται για κάτι το εκπληκτικό, το εντελώ εκπληκτικό, να μπορούν να ασκούν την εξουσία ή στην κυριολεξία τυχαίοι. Ή από την τύχη και μόνο ευνοημένοι. Ήταν τόσο άψογοι οι θεσμοί τη αθηναϊκή δημοκρατία, που και ένα άσχετο να εκλεγόταν, γίνονταν αυτόματα σχετικό, έτσι που υποχρεωνόταν να ασκεί με σχολαστική ευλάβεια τα καθήκοντά του. Σήμερα όλοι μιλάμε για θεσμούς και θεσμούς, δεν βλέπουμε πουθενά. Ο θεσμός είναι κάτι σαν εθιμικός νόμος, σαν άγραφος νόμος, που λειτουργεί σαν έθιμο. Κάτι σαν αβίαστη και αυθόρμητη εφαρμογή νόμων που κανείς δεν τους έγραψε. Τέταρτον, αναβάθμισε το παλιό λαϊκό δικαστήριο της Ηλιαίας με τρόπο τέτοιο, ώστε τώρα πια οι λαϊκοί δικαστές να ασκούν τα δύσκολα καθήκοντά τους με πλήρη άνεση και απόλυτη ελευθερία. Και μη μου πείτε πως τα σημερινά ελληνικά δικαστήρια είναι κατευθείαν μετεξέλιξη της Ηλιαίας, γιατί θα γελάσει ο κάθε χάχας εισαγγελέα και θα ξυπνήσει ο κάθε κοιμισμένος δικαστής. Πρέπει να κάνουμε εδώ μια αναγκαία διευκρίνηση. Στην πραγματικότητα, η διοικητική διαίρεση τη Αττική που έκανε ο Κλεισθένη ήταν πολύ πιο πολύπλοκη από αυτήν που περιγράψαμε. Το καθένα από τα τρία φυσικά γεωγραφικά διαμερίσματα τη Αττική, Μεσόγειο, Παραθαλάσσιο και Ορεινό, το χώρισε σε δέκα τριτίες και αναμιά τριτή από την καθεμιά από τι τρει γεωγραφικέ ζώνε, δηλαδή τρει τριτίες, σχημάτιζαν μια φυλή. Έτσι δεν υπήρχε καμιά πιθανότητα να ξανασμίξουν τα παλιά μέλη τη παλιά φυλή που κατά κανόνα κατοικούσαν στην ίδια περιοχή. Τώρα άνθρωποι τη καινούργια φυλή ήταν σκορπισμένοι και στι τρει γεωγραφικέ περιοχέ τη Αττική. Σημειώνουμε ακόμα συμπληρωματικά πω οι δήμοι που συναποτέλεσαν αρχικά επικλεισθένου την Αθηναϊκή Δημοκρατία ήταν περί του 100. Η Σολόνια Βουλή των 400 αντικαταστάθηκε από την Κλεισθένια των 500. Κάθε καινούρια φυλή έστελνε στη Βουλή 50 βουλευτές που εκλέγονταν από τους Δήμους ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Έχουμε δηλαδή εδώ το πρώτο στην ιστορία παράδειγμα αναλογικής αντιπροσώπευσης. Τα 500 μέλη της Βουλής χωρίζονταν κατά φυλές σε 10 ομάδες των 50 βουλευτών. Κάθε ομάδα πριτάνευε, δηλαδή αναλάμβανε τη διακυβέρνηση για χρόνο ίσο με το 1 δέκατο του έτους. Και όσοι βουλευτές κυβερνούσαν, σιτίζονταν, έτρωγαν δηλαδή στο Πριτανείο. Κάτι σχετικό με το σημερινό δημαρχείο, όσο χρόνο κυβερνούσαν δηλαδή το 1 δέκατο του έτους. Ένα τμήμα της πριτανεύουσας ομάδας των βουλευτών, μαζί και οι επιστάτες των Πριτάνιων, δηλαδή οι εκάστοτε πρόεδροι της Βουλής, όχι μόνο σητίζονταν, έτρωγαν στο Πριτανείο, αλλά και κατοικούσαν στο κυβερνητικό κτίριο που λεγόταν Θόλος, από το κυκλικό του σχήμα. Επιστάτες των Πριτάνιων, γίνονταν ο κάθε βουλευτής εκ περιτροπής και κανένας δεν είχε το δικαίωμα να κρατήσει αυτό το αξίωμα περισσότερο από μία φορά των χρόνων.